προμιάς εβδομάδος θα εκηρύσετε η χώρα σε φτώχευση. Πεδείχθη ένα μεγαλείο από τη Μέρκελ και μας εχαρίστη η φτώχευση. Όσο και αυτό, αν σας φαίνεται περίεργο, μεγαλείο από τη Μέρκελ, είναι αληθές αυτό. Μπορούσε η χώρα μας να έχει αποβληθεί από την ΟΝΕ και να έχει κηρυχθεί σε φτώχευση, δηλαδή να είχαμε ήδη χάσει τις καταθέσεις και τις συντάξεις. Εμείς βγάζουμε αμέσως τη χώρα από το μνημόνιο. Είναι πολύ όμως. Με τις γνωριμίες που έχω εγώ λεβέντηση στην Ευρώπη, μπορώ εντός διμήνου να βγάλω τη χώρα από το μνημόνιο. Σε δύο μήνες. Ναι. Το γεγονός όμως ότι πήρε ο κύριος Τσίπρας στο πλευρό του το 61% της ελληνικής κοινωνίας από το 36% που είχε πάρει το Γενάρη στο εκλογικό αποτέλεσμα, νομίζω ότι είναι μια μεγάλη επιτυχία, άσχετα ποια είναι η κατηγορία εκείνων των συνανθρώπων μας που τάχθηκαν στο πλευρό του για μια καλύτερη λύση για τη χώρα. Πάντως έγινε μια συνάθρηση ακροδεξιών, χρυσαυγητών, αριστερών, κάτι δραχμιστών. Όταν έκανε συγκέντρωση είδα ΕΠΑΜ, είδα κάτι σημαίες εκεί, ο Θεός να σε φυλάει. Δηλαδή υπήρχε ένα άθροισμα λυσασμένων σκυλιών, να τα πω έτσι εκεί πέρα, τους οποίους συνένωνε η λύσα. Η λύσα κατά καπίου δεν την ξέρω. Πρόεδρε, τώρα υπερβάλλετε. Μια αναμέτρηση, ας πούμε, λιγούριδων με ευπόρους. Να το πω έτσι. Ναι, αλλά μήπως το 61% δεν είναι. Εγώ θεωρώ ότι αλλά δεν είχε δεν... μέσα, είπαμε, και φασίστες, είχε μέσα και ακροδεξιούς. Πρόεδρε. Απ' όλα είχε. Πρόεδρε, μισό λεπτάκι. Όχι, γιατί, αμφιβάλλετε. Όχι, όχι. Δεν αμφιβάλλω. Δεν μπορώ να. Το λένε κάνω τα. Λογοκρισία στην άποψή σας δεν θα κάνω. Αλλά θεωρώ ότι είναι υπερβολικό να λέμε ότι το 61% της ελληνικής κοινωνίας είτε είναι λιγούριδες είτε φασίστες. Υπήρχαν και άνθρωποι, συμπολίτες μας, οι οποίοι. Δεν έχουν κανέναν. Ποιος ήταν. Τώρα δεν έχω ονοματεπώνυμα για το οποίο. Η ΕΠΑΜ που επαγγέλλονταν δραχμή ήταν μια άλλη. Ήταν οι οπαδοί του ΣΥΡΙΖΑ. Οι οπαδοί του ΣΥΡΙΖΑ τι είναι. Αποτυχημένοι πολίτες ως επιτοπλίστων που ανήκουν στην αριστερά. Αριστερά τι σημαίνει, εγώ δεν είμαι δεξιός, είμαι κεντρός. Αλλά τι θα πει αριστερός στις μέρες μας, γενικώς, πώς το εκλαμβάνουμε, ξέρετε πώς το εκλαμβάνουμε το αριστερός. Είναι ο αποτυχημένος πολίτης που μισεί το καπιταλιστικό σύστημα. Αυτός είναι ο αριστερός. Ναι. 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 Να πω και εδώ την ερώτηση και την οποία την απευθύνω σε σένα και τη συζητάμε ενός φίλου, Θέμη. Ποιος λέει, νομίζετε ότι είναι ο ετοιμασμένος από το σύστημα ρόλος του Λεβέντη. Α, θες να πεις τη γνώμη σου και... Εντάξει, εκείνο που θεωρώ εγώ είναι η προσπάθεια να απαξιωθεί τελείως η εικόνα του πολιτικού συστήματος. Είναι δηλαδή η διαδικασία η οποία έχει ξεκινήσει συστηματικά από το 90 και μετά, έτσι, να εκπέσει στα μάτια του πολίτη το πολιτικό σύστημα, να εκπέσει δηλαδή η δυνατότητα να μπορούμε να διαχειριζόμαστε την ζωή μας με εκλέξιμους, με ανθρώπους τους οποίους εκλέγουμε, έστω και με αυτό το σκατό σύστημα, δεν έχει σημασία, τουλάχιστον υπάρχει δυνατότητα μια φορά την τετραετία ή όποτε προκύψει ή με την πίεση του λαού να προχωρήσεις σε μια αλλαγή των ανθρώπων οι οποίοι μπαίνουν στα ηνία, αν θέλεις, της διακυβέρνησης αυτής της χώρας με τη λογική της υπηρεσίας προς τον λαό, γιατί αυτή θα πρέπει να είναι, θέλουν να δημιουργήσουν αυτή την αίσθηση. Το ξεκινήσανε, αν θυμάστε, με τους τηλεστάρ που βάζανε στα κόμματά τους, κάτι ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά μόνο για ένα ρόλο, έτσι, ενσωματωμένοι το ρόλο τους, μπαίνανε στη Βουλή. Κατά τα άλλα δεν ξέρανε τίποτα για αυτούς οι πολίτες που τους ψηφίζανε. Απλά τους είχαν δει σε ένα ρόλο, τους κιαλάριζε στο μάτι. Έχουμε αρκετούς, κάτι Δράκους, κάτι Σελήνες, τον Γκλέτσο, τον Χαϊκάλη. Είδα το Χαϊκάλη τι έκανε, έτσι. Χαϊκάλης, ο μεγάλος αυτός πατριώτης, ο αγωνισταράς και σούπα μούπες. Τα γύρισε και είπε ότι εντάξει, παιδιά, είπαμε ότι είμαστε αντιμνημονιακοί, είπαμε, λέμε και καμιά μαλακία για να περνάει η ώρα. Δηλαδή ο τύπος ξεφτυλίστηκε τελείως και αυτός είναι, ρε παιδιά, κακά τα ψέματα. Όλα αυτά τα εικονικά πλάσματα τα οποία τα διαμορφώνει το σύστημα μέσα από τα μέσα ενημέρωσης, τι νομίζετε ότι είναι? Κενά άτομα. Απλά σας δημιουργείται η αίσθηση
σε έναν κόσμο τέλος πάντων, στην πλειοψηφία θα έλεγα ότι αυτοί είναι, α, είναι διάσημοι, είναι σπουδαίοι, άρα ξέρουν, σκατά ξέρουν. Άδεια κεφάλια είναι. Ηλίθιοι άνθρωποι είναι, οι οποίοι δεν μπορούν να δέσουν τα κορδόνια τους. Και όμως αυτούς τους εκλέγει ο λαός για να τους βάλει να κάνουν τι, να το στείλουν εκεί που το στέλνουν τώρα, με τα μνημόνια και με όλη αυτή την κατάσταση. Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς το λόγο και ο Λεβέντης παίζει το ρόλο αυτό. Ο Λεβέντης είναι ένας γραφικότατος τύπος, ο οποίος το θυμάστε από παλιά, από το κανάλι 69, με τους φραπέδες, τον πέρανε και του παράγει, του λέγανε για να σας φέρουμε την πίτσα, τους ρώταγε για... και διάφορα τέτοια. Εντάξει, ο άνθρωπος έχει αυτό το επίπεδο, αυτή την ποιότητα σκέψης, αυτό τον τρόπο συμπεριφοράς. Έτσι, ο κόσμος όμως που τον ψηφίζει, να πω κάτι, συγγνώμη, αυτή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι περίγελος, είναι ένας γραφικός και λέει και αηδίες, έτσι, και εγώ πάω και τον ψηφίζω επειδή είπε μια κουβέντα, ξέρω και εγώ, που άκουσα, που έλεγε σήμερα είναι μέρα, ας πούμε. Α, είπε σωστά, είναι μέρα σήμερα, άρα αυτός έχει δίκιο. Ναι, το ένα λεπτό έχει 60 δευτερόλεπτα. Ναι, μπράβο, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, ρε παιδιά, εντάξει, οκ, okay, καλά μας κάνουν. Έτσι, όμως δεν είναι έτσι. Εγώ πιστεύω ότι αυτή είναι μια πολύ μικρή μειοψηφία του κόσμου. Είναι κάποιοι που ξεγελιώνται με τη λογική που είπαμε πιο πριν. Αλλά το σημαντικό είναι ότι το σύστημα, και εκεί είναι το δάσος, όχι το δέντρο, έτσι, εκεί βρίσκεται στη λογική του ο κόσμος να αρχίσει πλέον να απαξιώνει τελείως. Γιατί, γιατί μετά το επόμενο σύστημα που θα έρθει θα είναι διορισμένο από τεχνοκράτες. Γιατί θα λες, φίλε μου, οι πολιτικοί που εκλέγαμε ήταν όλοι μαλάκες. Για ποιο λόγο να έχουμε πολιτικούς? Ας έχουμε διευθυντές. Θα στέλνει το ιερατείο από πάνω ένα διευθυντή στην Ελλάδα να διαχειρίζεται τη χώρα. Θα τον ονομάζει με κάποια ονομασία την οποία θα τα καταχραστούν από την πλούσια ελληνική γλώσσα. Έτσι θα τους ονομάσουν θεσμούς, θα τους ονομάσουν, ξέρω κι εγώ, πολίτες. Έτσι, γιατί και αυτό πάνε να το επιδείξουν. Έτσι. Ο Γεωργάκης είχε αρχίσει να λέει κοινωνία των πολιτών και του κόλλου τα 9 μέρα. Λοιπόν, αυτό πάνε να κάνουν. Και με το Λεβέντη, λοιπόν, και με όλους αυτούς τους Λεβέντες και τους μαλάκες μαζί, αυτό προσπαθούν να απαξιώσουν τελείως στα μάτια του λαού την δυνατότητά του να μπορεί να έχει ο ίδιος τα πράγματα στα χέρια του. Να έχει δηλαδή ανθρώπους τους οποίους θα τους επιλέγει ο ίδιος για να κάνουν τη δουλειά του. Όχι τη δουλειά τους, τη δουλειά του. Αυτή είναι η κατάσταση και αυτή νομίζω ότι είναι προς το φίλο που έστειλε και το ερώτημα. Νομίζω ότι αυτή είναι η απάντηση. Μας είναι εντελώς αδιάφορο τα ποσοστά του. Δεν μιλάμε με λογική ήθους αξιών και του τι ακριβώς εκπροσωπεί ο καθένας από εμάς σε αυτό τον αγώνα που κάνουμε. Χεστήκαμε αν ο Λεβέντης πάρει 3, 3,5, 2 ή 2,5%. Έτσι το χεστήκαμε, πάει να κολλάει στο ότι δεν μας αφορά αυτή η λογική. Μας αφορά στο βαθμό που επηρεάζει τη ζωή μας, ναι, αλλά δεν μας αφορά στο να κάτσουμε να αναλογιστούμε γιατί να παίρνει και τι παίρνει και τι πάει, ας πούμε. Το λέμε, το εξηγούμε και τελείωσε.